Και ο επόμενος άνθρωπος που θα μπορούσε να ανέβει σήμερα εδώ, θα μπορούσε να ανέβει και ίσως θα ήταν ο μόνος τον οποίο θα το δικαιολογούσαμε, με ένα καφέ στο χέρι. Γιατί ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι βέβαια υποψήφιος διδάκτορας στις οικονομικές επιστήμες, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και πτυχιούχος της Σχολής Μηχανολόγων, Μηχανικών και Αεροναυπηγών, αλλά έχει ενταχθεί στο δυναμικό της Coffee Island από το 2010 και το 2013 έγινε Διεθνών Σύμβουλος Εταιρείας. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να έρθει με τον καφέ στο χέρι, διότι φαντάζομαι ότι έτσι κυκλοφορεί συνέχεια παντού. Κατά τα έτη που ακολούθησαν από το 2013 και μετά, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στην πορεία της αλυσίδας της Coffee Island, μεταξύ άλλων η σημαντική αύξηση του δικτύου στην Ελλάδα και την Κύπρο, η επέκταση σε νέες αγορές, καθώς και η τεράστια διεύρυνση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Η Coffee Island έγινε η μεγαλύτερη αλυσίδα εστίασης στην Ελλάδα, εξελίχθηκε στην 7η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στην Ευρώπη, η οποία μάλιστα για τη συνεισφορά της στον κλάδο βραβεύτηκε σαν η καλύτερη αλυσίδα στην Νότια Ευρώπη για το 2016, το 2018, το 2019, αν γίνουν βραβεία το 2020, φαντάζομαι ότι θα γίνει η βράβευση και θα εξελιχθεί. Με σκοπό να πραγματώσει την διαδικασία των κοινωνικά δίκαιων, fair trade και άμεσων εμπορικών συναλλαγών, direct trade, ταξιδεύει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος σε φάρμες σε όλο τον κόσμο, όπου εκτός των άλλων αναζητά τους επόμενους παραγωγούς και το επόμενο microfarm project της Coffee Island με στόχο την προώθηση και την ενίσχυση των specialty καφέ. Το ταξίδι του σήμερα δεν είναι σε φάρμα, είναι στην Αχαία Κλάου, στο παλιό Ινοπείο, εδώ στη σκηνή του Root Lab. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να δεχτεί και να σταθεί δίπλα μου όταν έμαθε ότι πήρα απόφαση να σταματήσω να ασχολούμαι με τη μηχανολογία και με τις σπουδές μου και να ασχοληθώ με μια εταιρεία που βασικό της προϊόν είναι ο καφές. Παιδί μου λέει γιατί μου το έκανες αυτό, αλλά περίμενα από σένα. Η πορεία μου μέχρι σήμερα είναι αρκετά, θα έλεγα, έτσι, ιδιαίτερη ή αρκετά μοναδική. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, πάρα πολύ ευλογημένο, που μου δόθηκε η δυνατότητα και προσωπικά αλλά και επαγγελματικά να δουλεύω και να εργάζομαι στην εταιρεία την Coffee Island για περισσότερα από 10 χρόνια. Και σήμερα θα προσπαθήσω να σας πω κάποιες μικρές από τις πτυχές και τις ωραίες στιγμές που έχω ζήσει από το 2010 έως και σήμερα. Αυτό ήταν το βασικό μου αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο. Μου άρεσε πάρα πολύ η αεροδυναμική, πάρα πολύ η μελέτα για τις πτέρυγες. Βέβαια δεν ήμουν και πολύ καλός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε και δεν ασχολιόμουν. Και ήμουν σίγουρος, έβαζα στοίχημα και με τον εαυτό μου και με όποιον άλλο ήθελε, ότι όταν θα μεγαλώσω, θα ασχοληθώ επαγγελματικά με κάτι το οποίο θα ήταν περίπου κοντά σε αυτό το αντικείμενο. Η σχέση με τον καφέ τότε, νομίζω όπως και των περισσότερων φοιτητών, ήταν αυτή. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου ρόφημα. Ήταν ένας φραπές γλυκός. Καμιά φορά το βραδάκι βάζαμε και λίγο γάλα. Το καλαμάκι, το μπλε εκεί, φανταστικό, όμορφο. Και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος, πρέπει να σας πω, γιατί θεωρούσα ότι πίνω τον καλύτερο καφέ στον κόσμο. Αυτό βέβαια στην πορεία και μαθαίνοντας και ψάχνοντας και ερευνώντας, έμαθα ότι μάλλον θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να με προβληματίζει. Το σίγουρο όμως είναι ότι όταν στην εταιρεία εντάχθηκα στις αρχές του 2010, το στοίχημα το οποίο έπρεπε να κερδίσουμε ήταν μια εταιρεία η οποία είχε μια τέτοια αισθητική να μετατραπεί σε μια εταιρεία που έχει μια τέτοια αισθητική. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για προϊοντική αναβάθμιση, μιλάμε και μια αισθητική αναβάθμιση μέσω των καταστημάτων της. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο ότι ήμουν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να αναλάβει αυτή την προσπάθεια, αλλά έτσι τα έφερε η ζωή και τελικά εγώ βρέθηκα στο τιμόνι αυτής της προσπάθειας. Όταν έχεις μια πολύ δύσκολη πρόκληση μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, θεωρώ ότι όλοι μας ενδόμηχα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία και γνώσεις τις οποίες έχουμε αποκτήσει είτε μέσω ακαδημαϊκών σπουδών είτε μέσω εμπειριών. Εγώ λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανατρέψω πίσω στις γνώσεις και στις ακαδημαϊκές μου σπουδές και να χρησιμοποιήσω ένα βιβλίο το οποίο για μένα μέχρι τότε ήταν ό,τι πιο σημαντικό είχα διαβάσει και αφορούσε την Toyota και πώς η Toyota είχε καταφέρει στην αυτοκινητοβιομηχανία να αλλάξει τελείως
όλη την αντίληψη που είχε όλος αυτός ο κλάδος για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η βασική αρχή της Toyota στηριζόταν σε τέσσερις βασικές, θα έλεγα, αρχές, στηριζόμενη καταρχήν στη φιλοσοφία ότι ένας οργανισμός για να μπορέσει να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, πρέπει να έχει μια πολύ ξεκάθαρη φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία να είναι διάσπαρτη και διάχυτη σε όλο το προσωπικό και όλοι να ξέρουν, οι εργαζόμενοι αυτού του οργανισμού, ότι υπηρετούν την ίδια εταιρεία, τον ίδιο σκοπό, έχοντας τους ίδιους στόχους και τις ίδιες αρχές. Στη συνέχεια, αφού θέσεις αυτό το θεμέλιο λίθο, προχωράς να χτίσεις συστήματα. Και τα συστήματα, όταν μάλιστα δεν έχεις και πολύ καλή αίσθηση του αντικειμένου και καλή αίσθηση της αγοράς, είναι αυτά τα οποία σε βοηθούν πάρα πολύ να κάνεις πιο σταθερά και ασφαλή βήματα. Εκεί αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να φτιαχτούν συστήματα, να φτιαχτούν διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσουμε να μειώσουμε την πιθανότητα λάθους, να αυξήσουμε την ασφάλεια. Στη συνέχεια έρχονται οι άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι δεν είναι μόνο εργαζόμενοι εσωτερικά ενός οργανισμού. Η Toyota δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν τον οργανισμό με τη μορφή των προμηθευτών. Άρα λοιπόν είναι βασικοί stakeholders στην εξέλιξη και στην επιτυχία ενός οργανισμού. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και βιβλιογραφία πολύ πλούσια στο πόσο σημαντικό είναι να χτίζεις πολύ γερές σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών σου. Αυτό το κρατήσαμε και το κρατάμε μέχρι και τώρα, γιατί στην πορεία είδαμε ότι πραγματικά ήταν αυτό το οποίο μας έκανε να διαφοροποιηθούμε πάρα πολύ και από τον ανταγωνισμό, αλλά ουσιαστικά να αναβαθμίσουμε και πάρα πολύ την ποιότητα των προϊόντων. Και στο τέλος έρχεται μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το κατά πόσο σε έναν οργανισμό που ζει, που είναι ζωντανός, που αναπτύσσεται, κατά πόσο αυτό έχει χτίσει μηχανισμούς που συνεχώς εξελίσσεσαι και συνεχώς αναπτύσσεσαι. Πάρα πολύ ωραία, πολύ εσωστρεφή όμως. Γιατί πολύ εσωστρεφή? Γιατί κανένας εδώ πέρα δεν μιλάει, δεν λέει το ποιος πληρώνει το λογαριασμό στο τέλος της ημέρας. Εμείς λοιπόν είχαμε γυρίσει, εγώ προσωπικά είχα γυρίσει πάρα πολύ την πλάτη μου σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την αγορά και έχτιζα ένα μηχανισμό ο οποίος ερχόταν να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας εσωτερικά της εταιρείας. Ποιος πληρώνει όμως τον λογαριασμό, γιατί αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας? Το λογαριασμό σίγουρα δεν τον πληρώνει το top management μιας εταιρείας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ, όσο και να λέμε ότι έχουμε πάρα πολύ ικανά στελέχη, αυτοί δεν πληρώνουν τον λογαριασμό. Το λογαριασμό επίσης δεν τον πληρώνουν ούτε οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία και τον οργανισμό, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας, δεν τον πληρώνουν ούτε οι μπαρίστα. Αυτός ο οποίος πληρώνει τον λογαριασμό στο τέλος της ημέρας είναι ο πελάτης. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι όσο και να αναπτύσσεις έναν οργανισμό εσωτερικά, όσο και αν υλοποιείς και βάζεις πολύ ωραίους μηχανισμούς και μεθοδολογίες, εάν δεν λάβεις υπόψη στον παράγοντα που λέγεται πελάτης, σε έναν κλάδο ο οποίος έχει να κάνει με την εστίαση, η οποία αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να αποτύχεις με έναν πολύ ωραίο και πολύ καλά μελετημένο τρόπο. Αλλά θα αποτύχεις. Ο πελάτης είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στοιχείο, μια δύσκολη μεταβλητή στην εξίσωση, διότι επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη ένταση. Και για να μπορέσεις να προβλέψεις τις αντιδράσεις του, πρέπει να καταλάβεις ποιες είναι οι ανάγκες του. Οι ανάγκες του πελάτη στηρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες που ουσιαστικά ξεκινάνε στο ότι όταν ένας πελάτης μιλάει για ποιότητα, κατά πάσα πιθανότητα στο μυαλό του δεν έχει ούτε τη γεύση, αλλά ούτε και το άρωμα, βλέπει κάτι άλλο το οποίο εσύ πρέπει αυτό να το αποκρυπτογραφήσεις. Όλες οι τελευταίες μελέτες έρχονται και αναπτύσσουν και αναλύσουν και λένε ότι τελικά ένας πελάτης, όταν έρχεται και βαθμολογεί την ποιότητα, σου λέει κάτι άλλο τελείως διαφορετικό από αυτό που εσύ καταλαβαίνεις. Μιλάει ουσιαστικά για ένα σύστημα πολύ ανώτερο και σου λέει ότι εγώ δεν αγοράζω απλά ένα προϊόν, δεν γεύουμε απλά ένα προϊόν, θέλω να μου πεις και όλη την ιστορία από πίσω. Η αγορά ενός προϊόντος είναι μια τάση ζωής. Ο κόσμος πια αγοράζει βάσει το πώς καταναλώνει, βάσει το πώς σκέφτεται, βάσει το πώς ψηφίζει, βάσει το πώς είναι οι αρχές του, ποιες είναι οι αξίες του. Άρα λοιπόν πρέπει εκεί να μπορέσεις να αποκρυπτογραφήσεις τι είναι αυτό που κάθε ένας πελάτης θεωρεί ότι είναι η ποιότητα. Και σίγουρα στο τέλος της ημέρας έρχεται αυτό το πολύ μεγάλο και έντονο trend, το οποίο έχει να κάνει με την περιβαλλοντολογική ευαισθησία, να έρθει και να δώσει μια πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσο σέβεσαι ή όχι το περιβάλλον. Δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι που επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών έχει να κάνει με το πώς επικοινωνούμε, τα social media, όλη αυτή η τεχνολογία που σήμερα
Δεν αρκεί μόνο απλά να έχεις ένα ωραίο προϊόν, αλλά πρέπει να το επικοινωνήσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Και βέβαια, στο τέλος της ημέρας έχεις πάλι ότι θέλει μια εμπειρία, ένα ωραίο περιβάλλον. Ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ έντονη επαφή με τον κόσμο, κοινωνικοποίηση. Μας αρέσει πάρα πολύ. Σε πολύ άσχημες, σε πολύ χαρούμενες περιστάσεις, πάντα ένας καφές βρίσκεται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν είδαμε πώς αυτό εξελίσσεται εσωτερικά σε έναν οργανισμό και τι κινήσεις πρέπει να κάνεις και τι προσπάθησα να κάνω για να χτίσω ένα σωστό οργανισμό. Είδα και τι κινήσεις έπρεπε να κάνουμε για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στον πελάτη. Αυτό το οποίο μου έλειπε όμως στη μέση ήταν τι έκανε εμένα ευτυχισμένο. Και σε όλη αυτή την ιστορία, εγώ πάντα προσπαθούσα να δω, ωραία, εγώ είμαι χαρούμενος μόνο άμα κάνω μια εταιρεία να είναι επιτυχημένη. Εγώ πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω την ευτυχία μου μέσα σε αυτή την επιτυχία. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο έπρεπε να απαντήσω στον εαυτό μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς το αναρωτιέμαι. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μεγιστοποιήσει την ευτυχία του μέσα από μια επιτυχία ή μέσα από μια πορεία, να το πω πιο σωστά, που κάνει επαγγελματικά. Σε εμάς αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και μας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και έχω εξαιρετικούς συνεργάτες στην εταιρεία. Και τελικά αυτό το οποίο συνειδητοποιήσαμε ήταν ότι αυτό μας κάνει πραγματικά χαρούμενος. Ο λόγος που πραγματικά ξυπνάμε το πρωί για να πάμε στη δουλειά μας κάθε μέρα είναι γιατί θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια να ενώσουμε τον κόσμο. Ποιον κόσμο? Τον κόσμο ουσιαστικά ο οποίος παράγει καφέ και βρίσκεται κυρίως ανάμεσα στον τροπικό του εγώκυρο και τροπικό του καρκίνου, χώρες οι οποίες ζουν ο κόσμος κάτω από πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν δοκιμάσει καν τα προϊόντα τους, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, και τον κόσμο τον οποίο καταναλώνει καφέ. Και λέμε, αν μπορέσουμε ουσιαστικά να φέρουμε αυτά τα προϊόντα αυτών των ανθρώπων και να τα φέρουμε όσο το δυνατόν σε πιο καλή ποιότητα και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη πρόσβαση σε ένα μεγαλύτερο κοινό, τότε κάτι θα έχουμε πετύχει. Τότε πραγματικά θα μπορούμε να είμαστε κι εμείς περήφανοι. Και βλέπουμε ότι μέσα από τα ταξίδια μας δίνεται η δυνατότητα να γίνουμε πιο σοφοί. Μας δίνεται η δυνατότητα να γίνουμε πολύ πιο αληθινοί, να γίνουμε πιο χαρούμενοι, γιατί συναντάμε ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από εμάς. Συναντάμε ανθρώπους που καμιά φορά βρίσκουμε ευκαιρία να τους τιμωρήσουμε. Άρα βλέπετε ότι στα ταξίδια είναι και μια ευκαιρία να τιμωρήσεις και ένα συνάδελφο να κάνει καμιά τζολιά. Και βρίσκουμε και πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, μιλάμε, γινόμαστε πιο πλούσιοι πνευματικά. Και αυτό τελικά που μας μένει είναι ότι η οικογένειά μας μεγαλώνει. Είναι ότι βρίσκουμε την ευκαιρία μέσα από αυτά τα ταξίδια και μέσα από αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά να έχουμε μια πολύ πιο αληθινή, μια πολύ πιο μεγάλη και μια πολύ πιο πλούσια οικογένεια. Νομίζω τώρα καταλάβατε για ποιο λόγο είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευλογημένος που είμαι μέλος της οικογένειας Coffee Island. Ευχαριστώ πολύ. Από τις πολύ δυνατές παρουσίες, η παρουσία του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, εγώ συγκινήθηκα, γιατί πραγματικά είναι πολύτιμο να ξυπνάς κάθε πρωί και να χαίρεσαι τόσο πολύ που πας στη δουλειά σου και θα δεις ανθρώπους που έχετε κοινό όραμα.